Γεια σας και καλώς ορίσατε σε άλλο ένα βίντεο του Couple Unboxing και όπως ήδη έχετε δει στην εισαγωγή, σήμερα έχουμε φέρει το σκουπάκι της Xiaomi, το Mi Vacuum Cleaner Mini. Πριν προχωρήσουμε όμως στο άνοιγμά του, να σας υπενθυμίσω πως εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε ένα subscribe, πατήστε και το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα μας βίντεο και δεν είναι καθόλου λίγα αυτά που έρχονται. Καθώς πατήστε και το κουμπάκι του like, αν σας άρεσε αυτό που θα δείτε τώρα. Επίσης, να μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε σε όλα τα social media για το Couple Unboxing στο το YouTube κανάλι μας, αλλά και την ιστοσελίδα μας, το coupons.com.cy, όπου σας έχουμε τα καλύτερα κουπονάκια για τα μεγαλύτερα διεθνή online καταστήματα. Xiaomi λοιπόν σκουπάκι και πάμε να δούμε αρχικά το κουτί. Πρόκειται, όπως βλέπουμε και στη φωτογραφία, έτσι για ένα elegance εργαλειάκι, ένα elegance γκατζετάκι από τη Xiaomi, που μας συνηθίζει σε κάτι τέτοια. Και να δούμε εδώ πέρα τα στοιχεία που μας δίνει από το πλάι για brushless motor, το μηχάνημα το οποίο τραβάει, cordless dust removal, δεν έχουμε καλωδιάκι, και high efficiency filtration, το καλύτερο φίλτρο όπως υποστηρίζει, και από τα καλύτερα τουλάχιστον, lightweight and compact, ελαφρύ, powerful suction, δυνατό και easy to empty dirt container. Βγάζεις και εύκολα τις σκόνες τις οποίες πιάνει μέσα και ό,τι άλλο τραβάει. Εδώ πέρα τα στοιχεία του, τα οποία να δούμε το μοντέλο, ότι ζυγίζει μόλις 500 γραμμάρια. Οι διαστάσεις είναι 26,7x5,5x5,5 εκατοστά, χρώμα άσπρο. Φορτίζει με Type-C καλώδιο, 2000 mAh μπαταρία στα 120 W, 10,8 V, 5 V, 2 A. Άρα βγάζουμε ένα 10 W ταχύτητα φόρτισης και όλα όσα περιέχει το κουτί, τα οποία θα τα δούμε εντός ολίγου. Να πω ότι επίσης ότι δουλεύει για 30 λεπτά ασταμάτητα μετά από πλήρη φόρτιση και πάμε να το ανοίξουμε. Πάμε να ανοίξουμε και το κουτί και να βρούμε τι έχει μέσα. Όμορφα συσταρισμένα φαίνονται να τα έχουν βάλει οι φίλοι μας της Xiaomi. Αρχικά, ένα βουρτσάκι όμορφο στην άκρη. Έναν σωλήνα όπου μας βοηθάει επίσης να τραβάμε σε πιο απομακρυμένες και δύσκολες περιοχές. Okay. Καλώδιο φόρτισης Type-C από Xiaomi, άρα παίζει να είναι παρόμοια με αυτά που στέλνει και στα κινητά. Ο φορτιστής, όπου όπως είπαμε είναι στα 10 W η φόρτιση. Και τι άλλο θα βρούμε. Το manual χρήσης σε διάφορες γλώσσες ανάμεσά τους και τα αγγλικά τα οποία μας κάνουνε. Πάρα πολύ ωραία. Τέλος, θα βρούμε την κύρια μονάδα, ενώ βλέπουμε ότι δεν έχει κάτι άλλο, η οποία είναι αυτή εδώ. Και ναι, πραγματικά εντυπωσιακό, πάρα πολύ όμορφο, ελαφρύ, μόλις μισό κιλό. Βλέπουμε εδώ πέρα που λέει Mi Vacuum Cleaner Mini, το λογότυπο της Xiaomi, το Mi, κουμπάκι εκκίνησης και εδώ πέρα η ρουφίχτρα. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο, με αυτό το κλικ απλά, ανοίγει πάρα πολύ εύκολα, όπου από εδώ βλέπουμε ότι περνάει με δύναμη η σκόνη, εδώ μέσα. Αφαιρώντας και αυτό εδώ, βρίσκουμε το φίλτρο, το οποίο βγαίνει πάρα πολύ εύκολα με αυτό τον τρόπο, γυρίζοντάς το, έτσι, και βλέπουμε το φίλτρο εδώ, το οποίο το αφαιρείς για να το καθαρίσεις ή να το αντικαταστήσεις όποτε θέλεις. Από εδώ κλειδώνει, το ξαναβάζεις μέσα με αυτόν τον πολύ εύκολο τρόπο. Εδώ βλέπουμε μέσα εδώ είναι
η μηχανή η οποία δίνει δύναμη στο σκουπάκι για να καθαρίσει και εδώ τα σηματάκια που κλειδώνει με αυτήν εδώ την κουκίδα και ξέρεις ότι είναι ok. Από κάτω βλέπουμε την Type-C φόρτισή του με την πιστοποίηση καταλληλότητας και διάφορα στοιχεία και από εκεί και πέρα πάμε να δούμε εάν έχει μπαταρία. Από πίσω βγάζει αέρα, το νιώθω και το καλό με αυτό, να ακούσετε λίγο, θα το βάλω κοντά στα μικρόφωνα για να ακούσετε το θόρυβο. Αυτό εδώ λοιπόν όσο λειτουργεί, τραβάει, θα κάνουμε και δοκιμές. Μεγαλύτερη δύναμη, πατώντας το πάλι και κλείνει. Έχει λοιπόν και δύο ταχύτητες δύναμης για να τραβάει τη σκόνη και να πούμε ότι με την απλή δύναμη, την πρώτη σκάλα, αντέχει 30 λεπτά να σκουπίζει συνεχόμενα, ενώ στο turbo, όταν θέλεις να τραβάει πιο δυνατά, αντέχει 9 λεπτά συνεχόμενης λειτουργίας. Επίσης, το φίλτρο έχει 99,5% αποτελεσματικότητα, είναι HEPA φίλτρο, πάρα πολύ καλό. Και πάμε λίγο να εφαρμόσουμε και εδώ τα συστήματα τα οποία υπάρχουν. Εδώ βλέπουμε ότι μπαίνει και κουμπώνει, πάρα πολύ ωραία. Και μπορείς να ρουφήξεις και έτσι. Αλλά προσθέτοντας και αυτό για πιο μακρινά σημεία και δύσκολα. Επίσης μπορείς να αφαιρέσεις το μεγάλο και να πας κατευθείαν στο μικρό. Για να ξεκινήσεις το σκούπισμα έτσι. Με το βουρτσάκι του. Έτσι λοιπόν, έχουμε αυτό εδώ το σκουπάκι, το οποίο θα το δοκιμάσουμε και επί τόπου να δούμε την ισχύ του και να δούμε πώς λειτουργεί. Και πώς? Με λίγο καφεδάκι. Όχι, δεν είναι διαφήμιση, δεν είναι χορηγός. Αυτό τον καφέ προτιμώ και απλά αυτόν φέρνω. Πάμε να τοποθετήσουμε εδώ πέρα λίγο καφέ. Και να δούμε πόσο καλά θα κάνει τη δουλειά. Και αυτή ήταν η απλή σκάλα. Βλέπετε ότι όσο λειτουργεί μέσα, ο καφές πάει και έρχεται. Και φυσικά αφήνει τα σημάδια. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν πλένεται εύκολα. Βλέπετε όταν λειτουργεί πως ανοίγει το πορτάκι και όταν το κλείνουμε κλείνει το πορτάκι. Και έτσι ωραία βλέπουμε τον καφέ μας μέσα εδώ. Αυτό λοιπόν εδώ είναι το σκουπάκι της Xiaomi, το Mi Vacuum Cleaner Mini. Κάναμε και ένα τεστ δοκιμής στην απλή δύναμη να τραβάει. Έχει και την turbo, το είδαμε στην αρχή. Θα το φορτίσω κιόλας για να έχει full δύναμη και να το χρησιμοποιούμε. Κάτω στην περιγραφή θα σας έχω link μαζί και κουπόνι που θα έχω ζητήσει για καλύτερη τιμή. Το βρίσκουμε γενικά στα 40 με 50 ευρώ. Εγώ θα έχω ζητήσει κουπονάκι για να δούμε αν υπάρχει και κάτι καλύτερο. Αυτό ήταν η αρχή. Θα πει στην άκρη, διότι έχουμε και συνέχεια. Αυτό μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για τον καναπέ, για το αυτοκίνητο, για τα έπιπλα κάτω από δύσκολα σημεία. Πάρα πολύ ωραία. Για τον υπολογιστή, για το πληκτρολόγιο. Αλλά για το πληκτρολόγιο μπορεί να είναι και λίγο μεγάλο τώρα που το σκέφτομαι. Οπότε έχω μια εναλλακτική. Γκατζετάκι από Baseus για πιο μικρές καταστάσεις και νομίζω ταιριάζει να υποθεί και για εδώ και σε αυτή την περίπτωση. Οπότε πάμε να ανοίξουμε και το Baseus. Δείτε έτσι λίγα χαρακτηριστικά μια εισαγωγή και ερχόμαστε να τα ανοίξουμε.
Εδώ είμαστε λοιπόν, είδατε αυτά που έπρεπε και πάμε να τα ανοίξουμε. Βάσεους, άλλο ένα γκατζετάκι, το οποίο είναι και αυτό αρκετά ωραίο και δυνατό για την κατηγορία του. Εδώ, τι έχουμε. Μικρό σκουπάκι και καλωδιάκι φόρτισης USB Type-C και εδώ. Έχει κάποιες οδηγίες χρήσεως μέσα, στα κινέζικα, ok. Πάμε να δούμε αυτό και να το. Έχουμε κάτι άλλο και εκτός από το καλωδιάκι έχουμε και κάτι άλλο βασικό για να κάνουμε και πιο εύκολα τη δουλειά μας. Το βουρτσάκι. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε αν έχουμε μπαταρία. Ναι. Και εδώ με πορτάκι βλέπετε μέσα. Από πίσω βγαίνει αέρας. Πάμε να ακούσουμε και το θόρυβο στο μικρόφωνο κοντά. Αυτό που ακούτε είναι 70 decibel maximum. Το ακούω πιο δυνατό από το Xiaomi και το Xiaomi οπότε πρέπει να είναι λιγότερα decibel. Λοιπόν, και αυτό όπως και το Xiaomi έχει εύκολη λειτουργία αφαίρεσης. Το γυρίζεις έτσι απλά και αφαιρείς από εδώ τις κόνες. Εδώ πέρα είναι η δύναμη που τραβάει. Να πούμε ότι είναι στα 4,2 V 6 W. Μπορεί και λειτουργεί έως και 20 λεπτά συνεχόμενα. Type-C καλώδιο για γρήγορη φόρτιση μέσα σε 2-2,5 ώρες. 1000 PA η δύναμη. Αυτό μπορείτε να το βρείτε και σε 4 χρωματάκια. Το άσπρο που βλέπετε εδώ, ροζ, πράσινο και μαύρο. Okay. Εδώ πέρα η Type-C θύρα για τη φόρτιση. Μία σκάλα για να ρουφάει. Και λέω να το δοκιμάσουμε για να δούμε τη δύναμή του και εδώ με τον καφέ. Εδώ και η εφαρμογή της βούρτσας, έτσι απλά. Πάμε να ρίξουμε λίγο καφεδάκι ακόμα. Εντάξει, είναι για πιο χαλαρά πράγματα, είναι για τις κόνες που έχουμε συνήθως στο πληκτρολόγιο. Είναι ιδανικό για το πληκτρολόγιο να το χρησιμοποιείς. Και αφού λοιπόν καταναλώσαμε 2 κουταλάκια του καφέ, πάμε να το δούμε. Ωραία, τα βλέπετε. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτό δυνατό. Μ' άρεσε. Μ' άρεσε και το Basseus για πιο μικρές καταστάσεις, πιο λεπτές, πιο και πιο εύκολα να το χειρίζεσαι. Οκ. Okay. Μια χαρά. Λοιπόν, δύο πραγματάκια για σήμερα. Έχουμε το Mi Vacuum Cleaner Mini και το Basseus C2 Mini. Για το πληκτρολόγιο έτσι κυρίως. Τα είδαμε και σε χρήση. Ελπίζω να σας άρεσαν. Κάτω link και για τα δύο. Τα έχω ζητήσει κουπόνι και για τα δύο. Και αν σας άρεσε δεν έχετε παρά να τα χτυπήσετε. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Ήταν έτσι ωραία γκατζετάκια. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ. Και εσείς ακολουθήστε μας όλα τα social media για το Kaplan Boxing. Το YouTube κανάλι μας. Αλλά ακολουθήστε μας και στα social media για την ιστοσελίδα μας. Το coupons.com.cy. Με τα καλύτερα εκπτωτικά κουπονάκια στα μεγαλύτερα διεθνή online καταστήματα. Πατήστε subscribe αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Πατήστε και καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα μας βίντεο. Και δεν είναι λίγα αυτά. Κάντε και ένα like αν σας άρεσε αυτό που μόλις είδατε. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να περνάτε όλοι καλά και να είστε ακόμη καλύτερα. Γεια χαρά σε όλους.